Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να προσπαθείτε να βαφτίσετε το κρέας ψάρι, μέχρι και το ότι κρατικοποιείτε τους στο ΕΒ, είπε ο κύριος Σκυλακάκης, το νομοσχέδιο που συζητάμε αποτελεί ένα πραγματικό τερατούργημα με βασικό στόχο τη διαμόρφωση νέων πεδίων για την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παραδίδοντάς τους τη διαχείριση των υδάτων και των δασών της χώρας. Νέες χρυσοφόρες business, που θα τις χρυσοπληρώσει ο λαός, υποθηκεύοντας παράλληλα τη ζωή και την ασφάλειά του στις συμπληγάδες του επιχειρηματικού κέρδους, στη γνωστή λογική κόστους ωφέλους. Ιδιαίτερα στο ζήτημα των νερών, ξεκινάται από την κατεστραμμένη Θεσσαλία, που 8 μήνες μετά τις πλημμύρες συνεχίζει να είναι πνιγμένη στις λάσπες της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την αντιπλημμυρική προστασία σε αυτή την ίδια λογική του κόστους ωφέλους, των επιλέξιμων έργων και μη επιλέξιμων έργων, με κριτήριο το αν βγάζουν κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά έπνιξαν τη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ, και όχι οι αστείες δικαιολογίες που αναφέρατε, η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, που εξάλλου δικό σας κατασκεύασμα ήταν και αυτό, μιας και εκείνη τη χρονική στιγμή εξυπηρετούσε πιο αποτελεσματικά το μοίρασμα της πίτας αυτών των επιλέξιμων έργων, βάζοντας όμως σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των κατοίκων του λαού της περιοχής. Και τι κάνετε? Διαμορφώνετε μια ανώνυμη εταιρεία που θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, όπως αναφέρεται στο κείμενο, καταργώντας κάθε δημόσια υπηρεσία που είχε μέχρι τώρα την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα εγκυοβιωτικά έργα, τα ποτάμια, τις λίμνες και γενικότερα τα νερά της Θεσσαλίας, και τα παραδίδεται σε αυτή την εταιρεία. Και όλες αυτές τις αρμοδιότητες, όπως επίσης αναφέρεται στο κείμενο, θα τις ασκεί με συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια, για να βγάζει κέρδη, για να γεμίζουν τα ταμεία της από τα τιμολόγια του νερού και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και για κερασάκι στην τούρτα, προχωράτε και σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των υπαλλήλων των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ, οι οποίοι, όπως και όλοι οι φορείς εξάλλου, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο, ενώ σήμερα μάλιστα προχώρησαν και σε κινητοποιήσεις. Ευελιξία ζήτησε ο κύριος Υπουργός, γι' αυτό συστήνουμε, λέει, ανώνυμη εταιρεία, δεν μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο τα έργα. Προφανώς, αναζητώντας μια πιο αποτελεσματική μορφή για να επιταχυνθεί η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση του νερού. Και η αντιπαράθεση από μεριάς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό επικεντρώνει τελικά. Στη μορφή και όχι στην ουσία της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί, αποτελώντας και στο ζήτημα που συζητάμε βολικούς αντίπαλους για την κυβέρνηση, αφού για την ταμπακέρα, αυτό δηλαδή που καίει τους κατοίκους της Θεσσαλίας, που λέμε το νερό νεράκι, που τρέμει το φυλλοκάρδι μας σε κάθε έντονη βροχόπτωση, όπως πριν από λίγες μέρες, σε αυτά έχετε πλήρη συμφωνία. Βολικότατη αντίπαλη για τη Νέα Δημοκρατία, όπως απέδειξε και η συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα, που δώσατε την ευκαιρία στον κύριο Σκυλακάκη να κουνάει το δάχτυλο, αφού ιδίως εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, επικαλεστήκατε για τη στήριξη της αντισυνταγματικότητας απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ενάντια στη ρύθμιση της δικής σας κυβέρνησης, που παρέδωσε την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Την ΕΙΑΘ ΑΕ, την ΕΙΔΑΠ ΑΕ, με τους μετόχους, τα μερίσματα που μοιράζει, τις πολυεθνικές που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Επικλήσεις στον κοινωνικό χαρακτήρα του νερού κάνατε όλοι σας όταν τα προχωρούσατε αυτά βήμα-βήμα, κυβέρνηση και κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία λοιπόν της εμπορευματοποίησης του νερού και άρα και των μέτρων για την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των φορέων διαχείρισής του, όποια μορφή και αν επιλέγετε, αποτυπώνεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, την Οδηγία 62.000, που έχετε στηρίξει και υλοποιήσει διαδοχικά από κοινού όλοι σας. Το ίδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν, γράφει η Οδηγία, αλλά η ίδρευση συνιστά υπηρεσία, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες. Και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά που πήγαν αυτά. Τιμολογεί το νερό, αυτή είναι η τέτοια υπηρεσία πρέπει να είναι, που να τιμολογεί το νερό με τους κανόνες που διαμορφώνουν την τιμή σε κάθε εμπόρευμα, να ιεραρχεί τη μείωση της ζήτησης σε αντιπαράθεση με την αύξηση της προσφοράς, αξιοποιώντας τα εργαλεία της αγοράς για αυτό το σκοπό, να τηρεί τη λογική ο ρυπαίνων πληρώνει
δηλαδή το εμπόριο και των ρήπων σε βάρος του περιβάλλοντος, και ότι πρέπει να ανοίγεται και σε νέα πεδία δραστηριοτήτων για να ευγαταίνουν τα κέρδη, όπως για παράδειγμα με την πράσινη ανάπτυξη, που βέβαια έχει αποδειχθεί μαύρη και άραχνη για το λαό και το περιβάλλον. Αυτά κάνετε και με τα άρθρα για την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ στο παρόν νομοσχέδιο. Και η οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, μαζί με την οδηγία 62.007 για τις πλημμύρες, που ρητά αναφέρει πως η όποια προστασία θα πρέπει να περνάει από τους κόφτες του κόστους και μάλιστα διαφοροποιημένα, με προτεραιότητα στις πλούσιες περιοχές, αυτά λέει, αποτελούν και το βασικό σας κοινό σας σπίτι, το κοινό σας πλαίσιο, αυτό που στηρίζετε όλοι σας, για να πληρώνει με τραγικό τρόπο ο λαός τα αποτελέσματά του, και στη Θεσσαλία το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αστείο να βγαίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και να εναντιώνονται στο τωρινό νομοσχέδιο, λέγοντας παράλληλα, δικά τους λόγια, μόνο σοβαρός και θεσμικά ορθός δρόμος για την κλιματική θωράκιση και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας είναι η πιστή εφαρμογή των δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά και της οδηγίας πλαίσιο για τις πλημμύρες. Αυτά λένε σε ένα μνημείο ωρεοποίησης και υπεράσπισης της βάρβαρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρούμε ότι είναι και ζήτηματα που πρέπει να τα γνωρίζουν και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, αλλά να αποτελέσουν και κριτήριο ψήφου για τις επερχόμενες ευρωεκλογές, στηρίζοντας τη συνεπή στάση του ΚΚΕ, που αποκάλυψε και εναντιώθηκε στην πολιτική αυτή. Και είμαστε απέναντί σας, σταθερά, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο δρόμο του αγώνα, όταν από κοινού τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όλα τα προηγούμενα χρόνια ψηφίζατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις οδηγίες, τις ενσωματώνατε στην ελληνική νομοθεσία και τις υλοποιούσατε με διάφορους τρόπους και μορφές, βάζοντας βέβαια ο καθένας τη δική του πινελιά. Είμαστε απέναντί σας και στο σημερινό νομοσχέδιο, που αποτελεί κρίκο μιας μακράς αλυσίδας στη λογική της ιδιωτικοποίησης των νερών. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Που ξεκινά από το μακρινό 1999 με την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ και το διαχωρισμό της υποδομής και της διανομής, μέθοδο καρμπών που αξιοποιήσατε και στον ΟΣΕ, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, αυτές τις άλλες εταιρείες που αποτελούν και αυτές υπηρεσίες, όπως λέει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο, την κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση του νερού ως εμπόρευμα, και φυσικά με τους νόμους της τωρινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον περσινό νόμο για την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ μέσω της συγκρότησης της ρυθμιστικής αρχής. Απαιτούμε λοιπόν την απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Η διαχείρισή του προς όφελος του λαού, λέμε, και αυτό φαίνεται και στην πράξη, προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, κάτι που τελικά θα κατοχυρώνει στην πράξη τον κοινωνικό χαρακτήρα του νερού. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους στην περιφέρεια Θεσσαλίας, τους αγώνες των εργαζομένων στους ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ, τις κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών της περιοχής για να γίνουν πράξη η κατασκευή υποδομών, εμπλουτισμού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων, καθώς και η ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης του διαθέσιμου νερού, η αύξηση των αδρευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, ίδρυυση με ελεγμένο ποιοτικό φθηνό νερό, προστασία του περιβάλλοντος, αντιπλημμυρική θωράκιση και φυσικά εξασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ.